Τώρα που είπες ανανεωτική αριστερά, παρακαλώ, πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα του και με τον deal του κυρίου Λαβρεντιάδη. Τον άνθρωπο εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω. Ούτε επιθυμώ να τον γνωρίσω. Που αυτό σημαίνει ότι ούτε ποτέ είχα δοσοληψίες με τον Λαβρεντιάδη και ούτε θέλω να έχω. Όμως στην ιστορία αυτή ας δούμε κάτι. Μερικά ερωτήματα που μου έχουν γεννηθεί στο ταραγμένο μου μυαλό. Θέλω να θέσω μερικά ερωτήματα στην πρωινή παρέα. Τι σου είχε κάνει εντύπωση αυτήν την ιστορία? Πολλές απορίες. Έχω πάρα πολλές απορίες. Καταρχήν ο Λαβρεντιάδης βγήκε από παρθενογένεση. Ας δούμε πώς ήρθε. Πώς αναπτύχθηκε στη χώρα. Ποιοι τον στήριξαν? Επιχειρηματίες, πολιτικοί, διπλωμάτες. Όλοι έχουμε ένα ονοματεπώνυμο Δημητράκη σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι έτρεχαν δίπλα στο Λαβρεντιάδη όπως την περίοδο του Κοσκοτά? Ας δούμε τα διοικητικά συμβούλια του ομίλου των εταιριών που διαθέτει ο κύριος, ο αξιότιμος κύριος Λαβρεντιάδης. Από τα ονόματα, Δημήτρη μου, καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Και ρωτώ ευθέως, πώς μεταπήδησε ο Σπέρχαρ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Μπρόντπαγκ? Ήταν νόμιμο και ηθικό, όπως θα έλεγε ο Βουλγαράκης, ένας Αμερικανός πρεσβευτής να παρετείται και λίγες μέρες, λίγο καιρό μετά, να βρίσκεται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ιδιωτικής τράπεζας στη χώρα που υπηρετούσε? Είχε ενημερωθεί για αυτή την μεταπήδηση το State Department? Θέτω ερωτήματα συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά. Οι Αμερικανοί δηλαδή, το κατεστημένο, το αμερικανικό κατεστημένο, γνώριζε για αυτή τη μεταπήδηση, για αυτή τη μεταγραφή? Την είχε εγκρίνει? Αυτά είναι ερωτήματα πολύ σημαντικά που αφορούν την πέραν του Ατλαντικού περιοχή. Και ας έρθουμε εδώ στα δικά μας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρώτων Μπανκ συμμετείχε άτομο ο οποίος ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού μας, του ενεργεία πρωθυπουργού μας, και ο οποίος μάλιστα έχει και προνομιακή σχέση με την ανανεωτική αριστερά? Μήπως ξέρει κάτι να μας πει ο Αρκούδος? Ερωτήματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να φωτιστούν, γιατί για μένα ο Λαβρεντιάδης δεν βγήκε από παρθενογένεση, δεν μας προέκυψε από παρθενογένεση.